Bugün ülkelerimiz adına gerçekten çok çok önemli bir gün. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Ξεκινώντας θέλω να σημειώσω ότι η σημερινή μέρα πράγματι είναι μια ιστορική μέρα και για τις δύο χώρες και για τους δύο λαούς. 65 yıl aradan sonra rahmetli Celal Bayar'ın ziyareti ve ondan sonra ilk defa böyle bir resmi ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bunun bana nasip olması sebebiyle de ayrıca mutluyum. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μένα που πραγματοποιώ την πρώτη επίσημη επίσκεψη σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας ύστερα από 65 χρόνια, όπως θα θυμάστε. Πριν από 65 χρόνια είχε επισκεφτεί την Ελλάδα ο τότε Τούρκος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Τζελάλ Μπαγιάρ. Bu anlamlı ziyaretin iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını ayrıca diliyorum. Επιθυμώ επίσης η επίσκεψη αυτή να αποτελέσει ένα νέο σημείο καμπής στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Tabii bazı gerçekleri açık net sizler ortaya koydunuz. Ben de açık ve net olarak ortaya koyacağım. Βέβαια εσείς διατυπώσατε κάποιες πραγματικότητες και κάποιες αλήθειες ανοιχτά και ξεκάθαρα. Θα κάνω το ίδιο και εγώ. Özellikle Lozan konusunda zannediyorum hala anlaşılmayan bazı incelikler var. Κυρίως στο θέμα της συνθήκης της Λοζάνης, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες και κάποια θέματα που δεν κατανοούνται σωστά. 94 yıl önce yapılmış bir anlaşma ve bu anlaşma sadece Türkiye ile Yunanistan arasında yapılmış bir anlaşma değildir. Αυτή είναι μια συμφωνία που υπογράφηκε πριν από 94 χρόνια και δεν είναι μια συμφωνία που υπογράφηκε μόνο ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα. Bu anlaşmanın 11 taraf ülkesi vardır. Υπήρξαν 11 χώρες που ήταν μέρη της συμφωνίας αυτής. Düşünün ki Lozan anlaşmasında Japonya bile var. Στην συνθήκη της Λοζάνης υπάρχει ακόμα και η Ιαπωνία. İngiltere var, Portekiz var vesaire. Υπάρχουν η Αγγλία, η Πορτογαλία και ούτω καθεξής. Bütün bu ülkelerle beraber hepsini kapsayan bir anlaşma. Bunu konuşuyoruz. Μιλάμε για μια συμφωνία που συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις χώρες. 94 yıl içerisinde dünya adeta yeniden inşa ediliyor, yeniden kuruluyor. Μέσα στο διάστημα αυτό των 94 χρόνων ξαναοικοδομείται ο πλανήτης μας, ο κόσμος. Türkiye ile Yunanistan arasında da birçok şeyler bu arada gelişti, değişiyor. Άλλαξαν πολλά πράγματα και εμφανίστηκαν καινούργια θέματα ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα στο διάστημα αυτό. Mesela Lozan'da buradaki Türklerle ilgili Müslüman azınlık ifadesinin geçtiğinden bahsediyorsunuz. Για παράδειγμα, είπατε ότι στη συνθήκη της Λοζάνης χαρακτηρίζεται μουσουλμανική η μειονότητα στην Ελλάδα. Doğrudur, ama aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türk ifadesi orada geçmektedir. Είναι σωστό, αλλά ταυτόχρονα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπάρχει η αναφορά στη λέξη τουρκική. Bu kararlarıyla da orada vardır. Αυτό αναφέρεται και στις αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου. Mesela bir başka özelliğe geleceğim. Oradaki insanların yaşam koşullarının ne durumda olduğunu değerlendirme noktasında buraya da şöyle iyice bir göz atmak lazım. Και θέλω επίσης να αναφερθώ ακόμα σε ένα θέμα και αυτό είναι ότι πρέπει να αξιολογήσουμε διευρυμένα και προσεκτικά τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων εκεί. Batı Trakya'da yaşayan Müslümanlar inandıklarını Lozan'a göre yaşayabiliyorlar mı? Μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν οι μουσουλμάνοι που ζουν στη Δυτική Θράκη μπορούν να ζήσουν τη θρησκεία τους σύμφωνα βάσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Ατρακιάδη Ιεσιάν Μουσουλμάνλαρ bugün ne yazık ki başmüftülerini kendi seçtikleri başmüftü değil, atanan bir başmüftüyle yönetilme gayretleri var. Υπάρχουν προσπάθειες που καταβάλλονται για να διορίζεται ο αρχιμουφτής των εκεί μουσουλμάνων, όχι από τους μουφτίδες που εκλέγουν τα μέλη της μειονότητας, αλλά από άτομα που διορίζει το κράτος. Türkiye'de mesela Patrik atanan bir Patrik değildir. Στην Τουρκία, για παράδειγμα, ο Πατριάρχης δεν είναι διορισμένος. Patrik Σενσινότ Μέζησινιν σεσμίς ολούδου μπιρ Πάτρικ. Ο Πατριάρχης εκλέγεται από την Αγία Σύνοδο με τις εκλογές των μελών της Σύνοδου.
Lozan'a göre de malum belli bir sayıda sensinot meclisi oluşur. Και σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, όπως γνωρίζετε, η επιτροπή αυτή αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό μέλων. Ve bunların da Türk vatandaşı olması lazım. Και αυτοί πρέπει να είναι, να έχουν τουρκική ηθαγένεια. Ve sensinot meclisindeki bu sayı azaldığı için ben mesela Patriye demişimdir ki siz bize isimler verin. Biz bunları Türk vatandaşlığını alalım ve sensinot meclisinde bu sayıyı dolduralım. Επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών με τουρκική ηθαγένεια στην Αγία Σύνοδο, είπα στον Πατριάρχη να μου δώσει κάποια ονόματα στους οποίους να δώσουμε την τουρκική ηθαγένεια για να συμπληρώσουμε το κενό που υπάρχει εκεί πέρα. Ve bize verilen bu isimleri biz vatandaş yaptık. Sensinot Meclisi'nin bunlar üyeleri oldular. Και δώσαμε τουρκική ηθαγένεια στα ονόματα που δόθηκαν από τον Πατριάρχη και έγινα μέλη της Αγίας Σύνοδου. Şu anda yanılmıyorsam 17 kadar Sensinot Meclisi'nde üye var. Νομίζω ότι υπάρχουν περίπου 17 μέλη αυτή τη στιγμή. Πατρίοι kim seçiyor? Bundan sonra seçecekse bu 17 kişi seçecek. Τα 17 άτομα αυτά εκλέγουν τον Πατριάρχη. Ama Yunanistan'da gerek Başbakanlığım döneminde, gerek Cumhurbaşkanlığım döneminde hala biz Batı Trakya'da maalesef oradaki Müslümanların baş müftüsünü oradaki imamlar, din adamları seçememiştir. Στη Δυτική Θράκη όμως είναι ένα θέμα που συνεχίζεται επί της Πρωθυπουργίας μου. Εξακολουθεί να μην μπορούν οι ημάμιδες που βρίσκονται στη Δυτική Θράκη να μην μπορούν να εκλέγουν τον αρχιμουφτή τους. Bu nasıl oluyor da Lozan Anlaşması'nın uygulamada olduğunu söylüyoruz? Πώς μπορούμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι είναι σε ισχύ η συνθήκη της Λοζάνης? Demek ki Lozan uygulamada değil. Από εδώ συμπεραίνουμε ότι δεν είναι σε ισχύ, δεν εφαρμόζεται η συνθήκη της Λοζάνης. Lozan'ın uygulanabilirliğini bu şekilde ortaya koymamız lazım. Πρέπει να αποδείξουμε τον τρόπο αυτό ότι είναι σε ισχύ η συνθήκη της Λοζάνης. Ve bunu bugüne kadar tanıştığım, dost olduğum birçok başbakan arkadaşımızla Yunanistan'da hep görüşmüşüm. Και το θέμα αυτό συζητήσαμε με διάφορους φίλους μου, Έλληνες πρωθυπουργούς μέχρι σήμερα. Sayın Simitis'le görüşmüşüzdür, Karamanlis'le görüşmüşüzdür, Papadrou'yla görüşmüşüzdür. Ve şu anda da yine Sayın Tsipras'la aynı şekilde görüşmüşüzdür, görüşüyoruz. Το συζητήσαμε με τον κύριο Σιμίτη, με τον κύριο Παπανδρέου, με τον κύριο Καραμανλή. Το ίδιο κάνουμε και με τον κύριο Τσίπρα τώρα. Ama netice alamadık. Ama δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα. İşin ekonomik boyutuna baktığınız zaman bugün Avrupa Birliği veyahut da Yunanistan'ın açıklanan kişi başına milli gelirine baktığınız zaman 18 bin dolar civarındadır. Όταν σαν κοιτάξουμε στην οικονομική πτυχή του θέματος, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα το κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα είναι γύρω στα 18.000 δολάρια. Batı Trakya halkının ortalama kişi başına milli geliri 2.200 dolar civarındadır. Ενώ στη Δυτική Θράκη ο αριθμός αυτός είναι γύρω στα 2.200 δολάρια. Yatırım noktasında, atılması gereken adımlar noktasında gerekli olan destekler onlara verilmemektedir. Bir ayrımcılık orada söz konusudur. Δεν υπάρχει η απαραίτητη στήριξη στον τομέα των επενδύσεων για τους εκεί ανθρώπους και υπάρχει μια διάκριση εκεί πέρα. Türkiye'de benim Rum vatandaşlarıma yönelik böyle bir uygulama göremezsiniz. Στην Τουρκία δεν μπορείτε να δείτε μια τέτοια εφαρμογή εναντίον των Ρωμιών πολιτών μου. İbadethaneleri noktasında en ufak bir ayrımcılık göremezsiniz. Δεν υπάρχει παραμικρή διάκριση σε ό,τι αφορά τους χώρους προσευχής των ανθρώπων. Ama Batı Trakya'da bırakın bunları Türk kelimesinin yazılmasını dahi hazmetmek mümkün değil. Στη Δυτική Θράκη όμως δεν μπορούν να χωνέψουν ούτε ακόμα τη λέξη τουρκική. Bir okulun kapısında veya dernekte eğer Türk yazıyorsa onu bile hazmedemiyorlar. Δεν μπορούν να χωνέψουν να γράφει η λέξη τουρκική σε μια πινακίδα ενός σχολείου ή κάποιου συλλόγου. Bence bizim bunları bir defa aşmamız lazım. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να ξεπεράσουμε όλα τα θέματα αυτά. Benim güncellenmesi gerekir dediğim konu işte bunlardır. Όταν μιλάω για επικαιροποίηση εννοώ αυτά ακριβώς τα θέματα. Ve tabii birçok özellikle askeri konularda sıkıntılar yaşanıyor. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα κυρίως σε στρατιωτικά θέματα. Biz NATO'dan siz çıktınız. Tekrar NATO'ya girişinizi biz sağladık.
Όταν αποχωρήσατε εσείς από το ΝΑΤΟ, εμείς σας στηρίξαμε για να γίνετε ξανά μέλος του ΝΑΤΟ. Εάν εμείς έγκελ ουσέδειξη, εσείς ΝΑΤΟ έγινε. Αν είχαμε εμποδίσει τότε εμείς, δεν θα μπορούσατε να γίνετε μέλος του ΝΑΤΟ. Çünkü bir ülkenin muhalefeti NATO'ya girmenizi engelleyebilirdi. Διότι η αντίθεση μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ μπορεί να εμποδίσει την ένταξη μιας άλλης χώρας. Ama biz öyle bakmadık. Δεν το αξιολογήσαμε όμως έτσι. Biz komşu diye baktık. Εμείς σας είδαμε σαν γείτονες. Ve bugün de öyle bakıyoruz. Το ίδιο κάνουμε και σήμερα. Aynı şekilde yine Kıbrıs'la ilgili yaklaşımınız, tabii o görüşmelerin içerisinde siz olmadınız. Ben o görüşmelerin de bizzat içindeydim. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για το Κυπριακό. Βέβαια εσείς δεν ήσασταν, δεν είχατε πάρει μέρος στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Εγώ προσωπικά ήμουνα μέρος των συνομιλιών αυτών. Yunanistan garantör ülke olduğu gibi Türkiye de garantör ülke. Όπως η Ελλάδα είναι εγγύτρια χώρα, το ίδιο είναι και η Τουρκία. Ve Burgenstock'ta bizzat o final görüşmelerinin içerisinde oldum. Και ήμουνα παρόν στις τελικές συνομιλίες στο Burgenstock. Ve Kofi Annan'la beraber o süreci birlikte yürüttük. Και είχαμε διαχειριστεί τη διαδικασία εκείνη μαζί με τον Kofi Annan. Ve oradaki görüşmeler neticesinde aslında İşin çözüme kavuşması gerekirken ne yazık ki orada alınan kararlar uygulamaya girmedi. Στο αποτέλεσμα εκείνων των συνομιλιών έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση, αλλά δυστυχώς οι αποφάσεις που ελήφθησαν εκεί δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Κύπριστακι Τούρκλερ, yapılacak olan referandumda %60'ın üzerinde evet oyu verdiler, ama güneyde Rumlar ne yazık ki tam tersine hayır oyu verdiler. Στο δημοψήφισμα που έγινε στην Κύπρο, οι Τουρκοκύπροι ψήφισαν σε ένα ποσοστό 60% ναι, ενώ οι Ρώμοι είπαν όχι. Ve Avrupa Birliği'nin verdiği sözler de yerine gelmedi. Δεν τηρούνται επίσης και οι υποσχέσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mali noktada vereceği desteklerin hiçbirini uygulamaya sokmadılar. Δεν έθεσε σε εφαρμογή καμία από τις υποσχέσεις που έδωσε στον οικονομικό τομέα. Bugün bile hala bunlar yerine gelmiş değil. Δεν έχουν εκπληρωθεί οι υποσχέσεις αυτές ακόμα και σήμερα. Ve bizler bu noktadaki sadakatimizi aynen sürdürüyoruz. Εμείς βέβαια τηρούμε την δέσμευσή μας σε όλα αυτά τα θέματα. Tabii bizim hedefimiz şu, Kıbrıs'ta kalıcı, adil bir çözüm bulalım. Ο στόχος μας είναι να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στην Κύπρο. Aynı şeyi Ege'de bulalım. Το ίδιο να πράξουμε και στο Αιγαίο. Ve bunlar Lozan'da şöyle olmuş, böyle olmuş, tamam eyvallah. Ama biz o zaman olması gerekenleri şöyle bir an önce yapalım. Υπάρχουν διάφορα θέματα που αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά εμείς τώρα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν άμεσα. Κολλάει değil, 94 yıl geçti bu arada. Δεν είναι εύκολο. Έχουν περάσει 94 ολόκληρα χρόνια. 94 yılda birçok şey değişti. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο διάστημα αυτό. Ve eğer bunlar gözden geçirilirse birçok şeyin olması gerektiğini inanıyorum ki taraflar da kabul edecek. Αν εξετάσουμε όλα τα θέματα αυτό, πιστεύω ότι και οι πλευρές θα αποδεχτούν ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Ve yine bizim özellikle arzu ettiğimiz şeylerin başında Batı Trakya'daki soydaşlarımızın oradaki haklarının korunması meselesidir. Και το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των ομογενών μας στη Δυτική Θράκη είναι ένα θέμα με ύψιστη προτεραιότητα για μας. Bakın 65 yıl aradan sonra biz bugün buraya çok farklı bir heyecanla geldik. Μετά από 65 χρόνια ήρθαμε εδώ πέρα με μια πολύ διαφορετική αγωνία σήμερα. Tabii Batı Trakya'da bir soydaşlarımıza bundan önce yaptığım ziyaret gibi bir ziyaret yapmayı da arzu ettim. Βέβαια, επιθύμησα να πραγματοποιήσω μια επίσκεψη και στη Δυτική Θράκη, όπως άλλωστε είχα κάνει και νωρίτερα. Ama birileri de maalesef bu ziyareti provoke ediyor. Δυστυχώς όμως κάποιοι ενοχλούνται και προκαλούν προβοκάτσια για την επίσκεψη αυτή. Dağıtılan broşürlerden tutunuz, oradaki binaların kapılarına çizilen çeşitli işaretlere varınca. Αναρτήθηκαν διάφορες αφίσες, άραξαν διάφορα σήματα στις πόρτες των σπιτιών στην περιοχή. Her toplumun içerisinde tabii artılar eksiler vardır. O ayrı bir konu. Βέβαια, μέσα σε κάθε κοινωνία υπάρχουν και τα συν και τα πλην. Ama bunların 65 yıl aradan sonra böyle bir cesareti ortaya koyarak buraya eğer bir cumhurbaşkanı geliyorsa
bunun çok kontrol altında tutulması gerekir diye düşünüyorum. Αλλά πρέπει να μην ξεχάσουμε ότι ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας ύστερα από 65 χρόνια επέδειξε το θάρρος να πραγματοποιήσει την επίσκεψη αυτή και τα αρνητικά αυτά στοιχεία που ανέφερα προηγουμένως πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο. Ve tabii bunları ayrıca aramızda belki çok daha detay görüşme şansımız, imkanımız da olabilir. Βέβαια μπορούμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ve bu ziyaretimizin ben istiyorum ki çok çok farklı, çok daha zengin, çok daha barışa yönelik bir şekilde yürümesi tarafların özel gayretleriyle önem arz ediyor. Η δικιά μου επιθυμία είναι η επίσκεψη αυτή να έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Aramızdaki gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, ticari, kültürel bütün bu ilişkileri bizim süratle yoğunlaştırmamız lazım, güçlendirmemiz lazım. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις σχέσεις που έχουμε στον στρατιωτικό, στον πολιτικό, στον οικονομικό, πολιτιστικό τομέα. Turizmdeki gelişmelere baktığımız zaman ülkemizden buraya gelenler, sizden bize gelenler hatırı sayılır oranda yükseliyor. Σαν κοιτάξουμε στις εξέλιξεις στον τομέα του τουρισμού, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων και Τούρκων που επισκέπτονται τις δύο χώρες. Çünkü bizde yani bir kara parçasından bir tarafa bağrıldığı zaman duyulur. Όπως ξέρετε, στην Τουρκία όταν φωνάζεται από μια παραλία ακούγεται στην ελληνική πλευρά. Öyleyse bunu zenginleştirmemiz lazım. Πρέπει να εστιάσουμε στο θέμα αυτό. Aramızdaki özellikle yüksek düzeyli stratejik konseyi güçlendirerek devam ettirmemiz lazım. Πρέπει να συνεχίσουμε τη στήριξη που δίνουμε στο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Benim Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak arzum şudur. Η επιθυμία μου ως πρόεδρος Δημοκρατίας της Τουρκίας είναι το εξής. Biz bardağın boş tarafıyla uğraşmıyoruz. Εμείς να μην ασχοληθούμε με το κενό μέρος του ποτηρίου. Με το bardağın dolu tarafına bakalım ve münasebetlerimizi güçlendirelim. Πρέπει να κοιτάξουμε στο γεμάτο μέρος του ποτηρίου και να ενισχύσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις. Bu ziyaretimizin de inanıyorum ki 65 yılı bir kenara koyup artık ileriye bakacak bir ziyaret olması temennisindeyim. Και πιστεύω ότι η επίσκεψη αυτή θα αφήσει πίσω τα 65 χρόνια σε ένα μέρος και μετά με την επίσκεψη αυτή θα κοιτάξουμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω με τη μάτια ιδιαίτερα γιατί επεκτάθηκε η συζήτηση αυτή τόσο πολύ. Σας θυμίζω ότι δεν είμαι εκτελεστικός πρόεδρος όπως εσείς και τα ζητήματα όλα αυτά θα τα συζητήσετε με την κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θα είχα μια απάντηση σε αυτά που είπατε. Η απάντηση θα δοθεί από την κυβέρνηση για να μην μακρηγορώ. Καταλήγω με αυτό που είπατε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι τις σχέσεις μας να τις στηρίξουμε στην ειλικρινή φιλία, στην επίλυση οποιοδήποτε ζητήματος μας απασχολεί με ειρηνικά μέσα. Αυτό το κρατούμε εμείς οι Έλληνες και το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Μία μόνο παρατήρηση. Ξέρετε, είμαι πολύ ανοιχτός και πολύ ειλικρινής μαζί σας. Το αισθάνομαι αυτό το πράγμα και έτσι πρέπει να είμαστε. Θέλω να σας πω, χρησιμοποιώντας την παλιότερη ιδιότητά μου, θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει και ο φίλος μου ο Νίκος ο Κοτζιάς, με τον οποίο με συνδέουν και πανεπιστημιακοί δεσμοί. Ήθελα να σας πω, επειδή μιλάτε για επικυρωποίηση της τη συνθήκη της Λουζάνης. Οι συνθήκες δεν χρειάζονται αναθεώρηση ούτε επικαιροποίηση όπως συνήθως. Η ερμηνεία του δικαίου, η μέθοδη ερμηνείας του δικαίου είναι εκείνες που επιτρέπουν να προσαρμόζεται ο κανόνας δικαίου που περιέχει η συνθήκη στα εκάστοτε δεδομένα. Αυτό δεν λέγεται ούτε αναθεώρηση ούτε επικαιροποίηση. Λέγεται ερμηνεία. Οι μέθοδοι ερμηνείας υπάρχουν. Είμαι βέβαιος ότι το επιτελείο σας είναι απολύτως επαρκές. Ξέρω ποιο είναι το επιτελείο σας στα θέματα του διεθνούς δικαίου. Επομένως, αν αποφεύγαμε ορισμένους όρους που δεν ταιριάζουν και νομικά δηλαδή, νομίζω ότι ορισμένες παρεξηγήσεις θα είχαν λήξει την ώρα που έπρεπε. Σας είπα και πάλι, είμαι απόλυτα ειλικρινής και ανοιχτός. Έτσι αισθάνομαι μαζί σας από την ώρα που βρεθήκαμε στην πόλη την εποχή εκείνη. Επομένως, συγχωρέστε μου αυτή την παρέμβαση. Νομίζω ότι ολοκληρώνει την όλη συζήτησή μας εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στον συνάδελφό μου και φίλο μου Νίκο Κοτζιά, συνάδελφό μου πάντοτε με την πανεπιστημιακή ιδιότητα του.